αγαπητοί φίλοι του Comics και του MyComicsGR. Εδώ πέρα, αγαπητοί φίλοι, βλέπουμε τρία μεγάλα μήκη, τρία τέχη μεγάλα μήκη από πολύ μακρινές εποχές. Είναι από το 1969 εδώ, όπως βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι, Ιανουάριο 1969. Αυτό εδώ, Δεκέμβριος, είναι μεταγενέστερο, αγαπητοί φίλοι, και αυτό. Έτσι, αυτό είναι το 1970, έτσι, πριν 43 χρόνια, 44. Λοιπόν, αυτά τα τέφια, αγαπητοί φίλοι, θα τα επισκευάσουμε, γιατί παρόλο που είναι πάρα πολύ γερά τέφια, αγαπητοί φίλοι, γι' αυτό αντέξανε, έχουν όμως τις ωραίες τους. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε εδώ πέρα, εντάξει, τσαλακώματα, κοιτάξτε στο εσωτερικό, τις σελίδες, έτσι. Το εξώφυλλο είναι ακριβώς στη θέση του, έλα, έχει όμως γυρισμένη ράχη, κοιτάξτε πως είναι, τα γνωστά προβλήματα, έτσι, κοιτάξτε πίσω, έτσι. Παρόλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη υπόθεση, ωραία διαφήμιση της Μέλο, κίνητε βοχή, καραμέλες, σοκολάτες, κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι, η σοκολάτα που όλοι παίρναμε τότε, πιτσιρικάδες εμείς, που είχε μέσα με ήρωες του Disney στο πίσω τις κάρτες, έτσι, πιστεύω οι φίλοι αντισθυμηθήκαμε, όλοι τις αγοράζαμε τότε, αγαπητοί φίλοι, έτσι, χρόνια πολλά λέει για τις γιορτές. Όπως βλέπετε, αυτοί που βλέπουν αυτό το βίντεο ή έχουν τέτοια τέφη, θυμούνται, αγαπητοί φίλοι, εκείνες εποχές, έτσι, που δεν υπήρχε τίποτα για μας πιτσιρικάδες, πέρα από αυτά τα κόμιξ, κάμια σοκολάτα στο περίπτερο, κάμια καραμέλα κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι το παλιό το τέφος. Τα πιο καινούργια, αγαπητοί φίλοι, τη δεκαετία του 70, όπως βλέπετε, στο πίσω μέρος διαφήμιση, παιχνίδια. Εντάξει, λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα, ας δούμε και το εσωτερικό, αγαπητοί φίλοι. Ιστορία με τον Carl Dax, έτσι, τα δώρα του Άγιου Βασίλη. Στο πίσω μέρος πάλι διαφήμιση χριστουγεννιάτικη, χαρούμενες γιορτές του φίλου του Μίκη. Κοιτάξτε τις τωρές που έχει αυτό το τεύχος, αγαπητοί φίλοι. Να το, θα τα φτιάξουμε όλα αυτά, έτσι. Όλα αυτά τα χριστουγεννιάτικα τεύχη θα τα φτιάξουμε και θα δούμε και τι περιπέτειες έχει, αγαπητοί φίλοι, το κάθε τεύχος μέσα ξεχωριστά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ιστορίες με τον Carl Barks, τις πρώτες με τον κακό Λίκο κτλ. Και αυτό εδώ το τέχος, αγαπητοί φίλοι, θα το δούμε. Εδώ πέρα βλέπουμε το μαθητευόμενο μάγο, έτσι, ίσως είναι και η πρώτη εμφάνιση αυτό στα ελληνικά. Διαφήμιση της Κολυνός, ήταν οδοντόκρεμα τότε. Ο Αρθούρος μπροστά, διαφήμιση εδώ πέρα το Βέλος, διαφήμιση το μικρό Μίκη, ο βοηθός του Άγιου Βασίλη. Πολύ ωραίες ιστορίες, θα τα δούμε αργότερα, αγαπητοί φίλοι. Α, και εδώ πέρα, αγαπητοί φίλοι, σε αυτό εδώ το τεύχος, αυτό είναι πραγματικά συλλεκτικό τεύχος, αγαπητοί φίλοι. Χριστούγεννα στο βουνό της Αρκούδας, η πρώτη εμφάνιση, αγαπητοί φίλοι, του θείου Scrooge. Νάτι, όταν πρωτοεμφανίστηκε, όχι στο κόμιξ, αγαπητοί φίλοι, που όλοι ξέρουν, αλλά στο μεγάλο Μίκη, έτσι, αριθμός 17, από το 1969, αγαπητοί φίλοι. Χριστούγεννα από το 1968. Έτσι, ορίστε. Χριστούγεννα στο βουνό της Αρκούδας, αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε εδώ πέρα τι ωραία χρώματα και το θρυλικό πάνελ, αγαπητοί φίλοι, να το δούμε σε μεγένθηση, έτσι, ορίστε. Αντί όμως να λέει εγώ είμαι διαφορετικός, τους μισώ όλους και αυτοί μισούν εμένα, εμένα όμως κανείς δεν με θέλει γιατί αγαπάω μόνο τα δολάρια μου, ορίστε. Η πρώτη εμφάνιση του θείου Scrooge, αγαπητοί φίλοι, έτσι, νάτος. Ορίστε, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, θα τα φτιάξουμε, αγαπητοί φίλοι, και θα τα ξαναδούμε στη συνέχεια. Έτσι, ξεκινάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Να το τέλος των επισκευών μας. Να τα, αγαπητοί φίλοι, τα τρία τεύχη μεγάλο Μίκη. Να τα βλέπετε, τα γυαλίζω στο φως. Είδατε πριν από λίγο πως είναι. Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τότε που έχω ασχοληθεί. Έτσι, κοιτάξτε σε τι κατάσταση ήτανε και κοιτάξτε σε τι κατάσταση είναι τώρα. Ορίστε, αγαπητοί φίλοι, οι ράχες τους, ορίστε τα εξώφυλλά τους, έτσι. Ορίστε εδώ πέρα, ούτε σχισίματα, ούτε βγαλμένα εξώφυλλα, τίποτα. Αγαπητοί φίλοι, λοιπόν, αυτά όλα τα τρία τέφια έχουν κάτι κοινό. Είναι από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δηλαδή. Όπως έχουμε τώρα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, έτσι λοιπόν κάθε χρονιά
εορταστική ατμόσφαιρα λοιπόν και στα κόμιξ. Εδώ είναι το νούμερο 17 από τα πρώτα τεύχη, είχε τότε ένα χρόνο, 1,5 που κυκλοφορούσε το μεγάλο μήκη, αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε, είναι του 1969 όπως έχουμε δείξει. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το τεύχος, αγαπητοί φίλοι, όπως είπαμε, κοιτάξτε, Χριστούγεννα στο βουνό της Αρκούδας, αγαπητοί φίλοι, έτσι. Δηλαδή τότε τα παιδιά, ένα παιδί που το διάβαζε αυτό ήταν 10 χρονών, το 1967, είχε γεννηθεί το 1957, δηλαδή όσοι οι άνθρωποι είναι τώρα 55-56 χρονών, έτσι 60-55 εκεί πέρα, είχαν διαβάσει για πρώτη φορά, αγαπητοί φίλοι, τα Χριστούγεννα στο βουνό της Αρκούδας, που όλοι ξέρουμε είναι η πρώτη εμφάνιση του θείου Σκρούτζ, νάτι, αγαπητοί φίλοι, έτσι, ορίστε. Η πρώτη εμφάνιση του θείου Σκρούτζ είχε γίνει, αγαπητοί φίλοι, στο μεγάλο μήκη τότε. Τώρα δεν ξέρω, επιφυλάσσομαι, αγαπητοί φίλοι, γιατί υπάρχει περίπτωση να είχε γίνει και πολύ νωρίτερα στα Disney των αδερφών Πεχλιβανίδη, έτσι. Μπορεί να έχει γίνει δηλαδή τη δεκαετία, μπορεί να έχει γίνει και 10 χρόνια πριν από αυτό. Επιφυλάσσομαι, δεν ξέρω, ή κάποιοι φίλοι που έχουν συλλογία από τα παλιά τεύχη των αδερφών Πεχλιβανίδη ίσως μας διαφωτίσουν για αυτό το θέμα. Όμως και να είχαν κάνει όμως, αυτή είναι η πιο καλοτυπωμένη, αγαπητοί φίλοι, γιατί όπως ξέρουμε τον αδερφό Πεκλιβανίδη ήταν με ξεπατικοτούρα, ήταν με το χέρι κτλ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι, έτσι, την πρώτη αυτή περιπέτεια, μία ασπρόμαυρη σελίδα, μία έγχρωμη, έτσι. Καρλ Μπάρξ, αγαπητοί φίλοι, να το, αρχίζει να κάνουμε ένα zoom. Να το, η πρώτη εμφάνιση του θείου Σκρούτζ, αγαπητοί φίλοι. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, έτσι, έχει και η μετάφραση, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι διαφορετική από αυτή που είναι στο κόμιξ, έτσι, και θα αξίζει, μιας και το αναφέρουμε, ορίστε, αγαπητοί φίλοι, έχουμε το κόμιξ που είναι πιο δημοφιλές, γιατί έχει, απευθύνεται σε νεότερους τώρα. Αυτά τα παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το τεύχος το 127, αγαπητοί φίλοι, από τον Ιανουάριο του 99, δηλαδή ουσιαστικά Χριστούγεννα του 1998 κυκλοφόρησε αυτό εδώ με τα Χριστούγεννα στο βουνό της Αρκούδας. Ορίστε, αγαπητοί φίλοι, μέσα, να τη η περιπέτεια πάλι η ίδια, με διαφορετικά χρώματα εδώ όπως βλέπετε από υπολογιστή, έτσι, θα κάνουμε σύγκριση, αγαπητοί φίλοι, να και η πρώτη, ορίστε. Εδώ όμως έχει, αγαπητοί φίλοι, είναι πιο πριν το πρωτότυπο, γιατί τυχαίνει αυτή τη στιγμή, είχα το αμερικάνικο, αυτή τη στιγμή δεν το έχω, να βλέπαμε τη σύγκριση με το αμερικάνικο ελληνικό. Είναι ακριβής αυτή εδώ, έτσι είναι και στα αμερικάνικα, αγαπητοί φίλοι, αυτή είναι πιο ακριβής η μετάφραση, έτσι, ενώ εδώ πέρα έχει γίνει, έχει πάρει φθορά. Κοιτάξτε τώρα, αγαπητοί φίλοι, όμως να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, ορίστε. Έτσι, κοιτάξτε διαφορά στο μέγεθος, το μεγάλο μήκη είναι πιο μεγάλο, τα χρώματα είναι διαφορετικός, είναι διαφορετικά, έτσι. Μπορούμε να δούμε, αγαπητοί φίλοι, εδώ πέρα και που κάθεται εδώ πέρα ο θείος Σκρούτζ, κοιτάξτε εδώ τα χρώματα στο μεγάλο μήκη, αγαπητοί φίλοι, του 1967, και κοιτάξτε και αυτό εδώ μετά 30 χρόνια, αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε αυτά τα χρώματα στο κόμιξ, ορίστε, αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε αυτό και κοιτάξτε αυτό και συγκρίνετε, έτσι, κοιτάξτε την επόμενη σελίδα εδώ πέρα, την έγχρωμη, και εδώ έχουμε λοιπόν εδώ τον Ντόναλντ που λαμβάνει από τον ταχυδρόμο. Να τα, αγαπητοί φίλοι, κοιτάξτε δίπλα δίπλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλος αυτός ο ανόητος κόσμος ανταλλάζει δώρα και χαίρεται γι' αυτό, για τα Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι ανόητοι φαίνεται διασκεδάζουν αγορώντας δώρα και τα λοιπά. Όπως βλέπετε, η μετάφραση είναι εντελώς διαφορετική. Έτσι, τα χρώματα επίσης είναι διαφορετικά, το μέγεθος είναι διαφορετικά. Όλα είναι διαφορετικά, αγαπητοί φίλοι. Το μεγάλο μήκη είναι πιο μεγάλο, όπως βλέπετε. Έτσι. Το κόμιξ είναι πιο μικρό. Τα χρώματα είναι διαφορετικά και τα λοιπά. Το ίδιο απόγευμα, κοιτάξτε τα χρώματα στο κόμιξ και κοιτάξτε τα χρώματα στο μεγάλο μήκη. Κοιτάξτε εδώ πέρα που ο Ντόναλντ διαβάζει, έτσι. Θα έλεγα ότι το μεγάλο μήκη, αγαπητοί φίλοι, έχει πιο έντονα κίτρινα, πιο έντονα κόκκινα και τα λοιπά. Γενικά το βλέπω πιο έντονο, αγαπητοί φίλοι. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον υπηρέτη και το θείο Σκρούτζ. Κοιτάξτε και εδώ.
Γενικά, αγαπητοί φίλοι, φαίνεται να έχει, παρόλη την ηλικία του, αυτό εδώ φαίνεται να έχει καλύτερη εκτύπωση. Αλλά εντάξει τώρα, πάντα ήταν αυτά τα κόμιξ του των αδερφών Τερζόπουλο, αγαπητοί φίλοι, ήταν πολύ καλή εκτύπωση, τυπογραφείο κτλ. Κοιτάξτε ποιότητα στα χρώματα. Έτσι, πάντα όπως ξέρετε, όπως έχουμε ξαναπεί, υπάρχει φύση στις ιστορίες του Μπάρξ. Πάντα εμφανίζεται μια αρκούδα, μια φοβερή αρκούδα που στο τέλος, να πούμε, δημιουργεί τραγελαφικά φαινόμενα. Ορίστε, αγαπητοί φίλοι. Και τα λοιπά. Εορταστικό πνεύμα, αγαπητοί φίλοι, παρόλο που έχει την αρκούδα μέσα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ωραίο τεύχος, αγαπητοί φίλοι, από το 1967 είδαμε λοιπόν ότι έχει μέσα την πρώτη εμφάνιση λοιπόν του θείου Σκρούτζ, όπως έχει και εδώ πέρα μετά 30 χρόνια στο κόμιξ. Έτσι. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, από αυτό το τεύχος. Πάμε και σε τούτο εδώ, ορίστε, εδώ ευχόνται χρόνια πολλά, χαρούμενες γιορτές, έτσι. Διάφορες εδώ ιστορίες μέσα, κοιτάξτε τι ωραία εκτύπωση. Η κακιά μάγισσα εδώ πέρα. Κοιτάξτε τι ωραία. Και αυτό εορταστικό, αγαπητοί φίλοι. Σε 7 νάνους ποικίλει ύλη τότε. Όπως βλέπετε, μια ιστορία με το Μόγλι. Διάφορες ιστορίες από τότε, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο εκείνης εποχής. Άλλη ιστορία του Καρλ Μπάρξ. Κοιτάξτε τι ωραία χρώματα, αγαπητοί φίλοι, από αυτό το τεύχος. Έτσι, για να δούμε ποια ιστορία είναι αυτή. Χαλασμός κόσμου για 10 δολάρια. Κοιτάξτε εδώ πέρα πλάκα, το Λυκόπουλο και τα λοιπά. Και όπως βλέπουμε έχει και μία, αγαπητοί φίλοι, μία περιπέτεια καθαρά χριστουγεννιάτικη εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραία αυτή. Θείο Ντόναλτ, θείο Σκρούτζ, με δώρα, Άγιος Βασίλης και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Κοιτάξτε εδώ πέρα, κλασικό πάνελ από τον Καρλ Μπάρξ, αγαπητοί φίλοι. Έτσι. Ήταν τις πρώτες ιστορίες. Κοιτάξτε πως είναι ο θείος Σκρούτζ εδώ πέρα. Πρέπει να είναι τις πρώτες ιστορίες αυτές. Κοιτάξτε εδώ πέρα, απλοκή δράση. Έτσι. Καμία σχέση εδώ. Κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα. Με τα δολάρια, πόλεμος και τα λοιπά. Αγαπητοί φίλοι, αυτά εδώ ήταν, γι' αυτό ο Καρλ Μπάρξ θεωρείται κορυφαίος. Έτσι. Αυτά τα πάνελ ήταν τώρα τη δεκαετία του 40-50 στην Αμερική. Έτσι. Φανταστείτε. Να το πρώτο πάνω, κοιτάξτε εδώ πέρα τα δώρα του Άγιου Βασίλη. Δεν ξέρω αν αυτή η περιπέτεια έχει δημοσιευθεί στο κόμιξ. Να με διαφωτίσουν οι νεότεροι φίλοι. Έτσι, αλλά είναι φοβερή αυτή η περιπέτεια, όπως βλέπετε. Και σε σχέδιο και σε δράση και σε πλοκή. Έτσι, πάρα πολύ ωραία εκτύπωση. Και αυτό, αγαπητοί φίλοι, το τεύχος είναι συλλεκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, κοιτάξτε, είχε προβλήματα. Τα ισιώσαμε κτλ. Έτσι, είναι από το Ιανουάριο του 1970, αγαπητοί φίλοι, έτσι, πριν 43 χρόνια. Δηλαδή τώρα είναι 50 και τα παιδιά που το διαβάζανε, μεγαλύτερη από μένα. Και άλλο ένα και αυτό, το Δεκέμβριος, αγαπητοί φίλοι, τα Χριστούγεννα με διάφορες ιστορίες εδώ. Έτσι, ο κακός λύκος, ωραία ιστορία εδώ πέρα, με το ποντικάκι που πετάει. Ορίστε και τότε διάφορες ιστορίες, αγαπητοί φίλοι. Ναι, ράιδες σαν παραμύθια ήταν πραγματικά τότε, εκείνη την εποχή, αγαπητοί φίλοι, ήταν απονείρευτες και τα παιδιά διαβάζανε και τέτοια πράγματα. Έτσι, ο Μόμπι Ντακ εδώ πέρα, με το θείο Ντόναλτ, το πλοίο φάντασμα, κοιτάξτε χρώματα, αγαπητοί φίλοι. Έτσι, μεγάλη περιπέτεια εδώ με το Σκρούτζ. Και ο Σούπερ Γκούφι εδώ πέρα, όχι, συγγνώμη, ο Γκούφι με το Μίκι, έτσι, Πολ Μάρε εδώ πέρα. Πολύ ωραίο και αυτή εδώ στα ίχνη του παρανόμου. Με πολύ ωραίο εξώφυλλο. Κοιτάξτε χρώματα. Έτσι, η ζωγραφία των παιδιών. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι. Έτσι. Και το τέρας ορυχείο, τελευταία έκδοση. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, από αυτά τα ωραία κόμιξ. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, έτσι, σε μια μελλοντική μας επισκευή. Ελπίζω να τα είδατε. Να τα. Έτσι. Και τα ξαναλέμε. Να είστε όλοι καλά. Και καλά Χριστούγεννα, αν δεν τα ξαναπούμε. Έτσι, για χαρά.